Σε δύο μέρες τελειώνει το έτος και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ και φαίνεται ότι ο Δήμος Καβάλας θα μετρήσει τις λιγότερες απώλειες σε επίπεδο έργων αφού όσα επρόκειτο να παραδοθούν έχουν ολοκληρωθεί. Πλην ενός, ο λόγος για το έργο της οδού Βενιζέλου, το οποίο ήδη ταλαιπωρήθηκε και καθυστέρησε λόγω της επιβολής των Capital Controls. Παρά το γεγονός ότι το έργο στην οδού Ερυθρού Σταυρού ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η συνέχισή του στην οδό Βενιζέλου σταματά στο σημερινό σημείο. Μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο, ωστόσο υπάρχει προϋπόθεση ώστε εάν ένα τμήμα έργου κατασκευαστεί και είναι αυτοτελές και λειτουργικό, τότε γίνεται αποδεκτό και πληρώνεται κανονικά. Η οδός Βενιζέλου είναι ένας δύσκολος κεντρικός δρόμος της πόλης και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή θα επιχειρήσει να εντάξει το τμήμα του έργου είτε σε άλλο έργο είτε αυτοτελώς. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ φασαρία για το τίποτα, γιατί τίποτα ακόμα δεν είναι οριστικό. Και αυτό έχω πει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης, τα έργα του ΕΣΠΑ, όλα μα όλα, λήγουν 31 δωδεκάτου. Βέβαια, υπάρχουν ένα σωρό εξαιρέσεις, ανάλογα με τη διαχειριστική. Ήδη ξέρετε ότι το έργο και της Τραψάνης και της Μεγάλης Λέσχης και η Παιδόπολη έχουν μεταφερθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ. Έχει ήδη υποθεί ότι πολλά από τα έργα αυτά που λήγουν και δεν τελειώνουν θα πληρωθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εγώ εκείνο το οποίο είπα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας πώς πήγαινε το έργο, προσπάθησα να έχω ένα κομμάτι λειτουργικό και ολοκληρωμένο. Και αυτό το κομμάτι είναι η Ερυθρού Σταυρού μαζί με με τις στάσεις, με τα πεζοδρόμια, με τα έργα υποδομής, με τα ασφαλτικά, με τον οδοφωτισμό. Όλα είναι κομπλέ. Αυτό το έργο δηλαδή, στη χειρότερη των περιπτώσεων, μπορεί να θεωρηθεί λειτουργικό και αυτοτελές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για τη Βενιζέλου, προς στιγμήν την ξεχνάμε με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δυστυχώς η Βενιζέλου σταμάτησε την ώρα που ο εργολάβος ήταν έτοιμος να μπει, ξεκίνησαν τα capital control και εκεί ήταν που έγινε η μεγάλη ζημιά. Αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αν θέλετε, να πω στον εργολάβο να σταματήσει τις εργασίες, επειδή ακριβώς δεν ήξερα πότε θα αρθούν αυτά τα μέτρα και μπορούσε να μείνει σαν βομβαρδισμένο το μείον ολόκληρο στη Βενιζέλου και για άγνωστο διάστημα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε το έργο, το κομμάτι αυτό, εν πάση περιπτώσει, εργολαβίας ανεκτέλεστο, όχι απαραίτητο από αυτήν την εργολαβία. Μπορούμε να το εντάξουμε σε κάποιο άλλο έργο του ΕΣΠΑ, του καινούριου ΕΣΠΑ, το οποίο, όπως είπα, θα περιέχει και τους κυκλοφοριακούς κόμβους που ήδη τη μελέτη έχουμε αναθέσει. Ο κύριος Φιλιππίδης πάντως τόνισε πως αφού υπάρχουν οι μελέτες, θα επιδιωχθεί να μπει το έργο στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, αφήνοντας όμως όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Πιθανόν να πληρωθεί μέσα, σας το είπα, και από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, όπως είπε η κυβέρνηση. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ανάλογα με τις διαχειριστικές, καθορίζουν ποσοστά, δεν ξέρω με ποια λογική και πώς, αλλά ορίζουν ποσοστά, ξέρω εγώ, εκτέλεσης του έργου, δηλαδή ξέρω εγώ ένα έργο έχει τελειώσει μέχρι 85%, αυτό θα το συνεχίσουμε. Είναι κάτω από το 80%, αυτό δεν θα το συνεχίσουμε. Μια άλλη διαχειριστική λέει είναι πάνω από το 65%, θα το συνεχίσουμε. Αυτό είναι κάτω από το 65%, δεν θα το συνεχίσουμε. Αυτά είναι ορισμένες διατάξεις. Άγνωστο πώς καθορίζονται από τις διαχειριστικές, αλλά παρόλα αυτά είναι διαφορετικές. Λοιπόν, τίποτα δεν έχει χαθεί, τίποτα, το έργο δεν έχει απενταχθεί. Προσέξτε, απένταξη σημαίνει, να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό, απένταξη σημαίνει ότι το έργο φεύγει, χάνεται, το πληρώνει όλο ο Δήμος. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει.